Ήρθε η ώρα των μεγάλων ανατροπών και των μεγάλων αλλαγών, τονίζει ο Κώστας Αγοραστός, και χρειάζεται να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα της πανδημίας σε όλους τους κλάδους, προσθέτοντας ότι για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης το ΕΣΠΑ μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο. Σήμερα προτείνουμε ορισμένες αλλαγές τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Πρώτη αλλαγή είναι ότι χρειάζεται να χρηματοδοτηθούν 100% τα προγράμματα όλα από ευρωπαϊκά χρήματα. Να μην βάζει δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος χρήματα το ποσοστό του 20% ή το 15%. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να επιμηκυνθεί η διάρκεια του ΕΣΠΑ 14-20. Γιατί έχουμε τα προβλήματα σήμερα που της πανδημίας που δεν λειτουργεί και δεν λειτουργούν έργα, ενέργειες, στρατηγικές, πολιτικές, δεν λειτουργούν τα προγράμματα. Δεύτερον, είναι να προσπαθήσουμε και επιβάλλεται να έχουμε μια υπερδέσμευση κατά 600 και πλέον της 100, ούτως ώστε να πάρουμε χρήματα από το μέλλον, από το επόμενο ΕΣΠΑ και να τα φέρουμε σε αυτό το ΕΣΠΑ. Ο Περιφερειάρχης ζήτησε τέλος να αλλάξουν εντελώς, να γίνουν πιο γρήγορες και λιγότερες γραφειοκρατικές οι διαδικασίες όλων των έργων τα οποία γίνονται με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ στη χώρα μας. Την ίδια ώρα η Περιφέρεια κατευθύνει με διαδικασίες εξπρές 7 εκατομμύρια ευρώ στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Είδηση που αποκάλυψε πρώτα στην Διαρτή ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, μιλώντας χθες στην εκπομπή Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα και στο Σωτήρη Πολύζο, προκειμένου, όπως είπε, να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας και να καλυφθούν κατεπήγουσες ανάγκες λόγω κορονοϊού. Εσείς είστε έτοιμος να εκταμιεύσετε αμέσως αυτά τα χρήματα? Αμέσως. Άρα περιμένετε τους φακέλους ή δυνατόν αύριο? Ήδη έχουμε δώσει, έχουμε στείλει όλο το ενημερωτικό υλικό στα νοσοκομεία για να δούνε και τις διαδικασίες οι οποίες είναι διαφορετικές. Πλέον μπορούν να πηγαίνουν και με αναθέσεις λόγω του κατεπήγοντος, γιατί προπάντων είναι η ανθρώπινη ζωή. Άρα αποκτά μια γρηγοράδα η διαδικασία, έτσι? Έχουμε στείλει και επιστολή στον Υπουργό, ώστε να απεμπλέξει από την έγκριση σκοπιμότητας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θέλει τα νοσοκομεία να πάρουν η Πέμπτη ΥΠΕ και να χρειάζεται μόνο η έγκριση της Πέμπτης ΥΠΕ, ώστε να πάμε γρήγορα.